Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας κάνατε τη τιμή να έρθετε στο ναυτικό όμιλο της Ραφίνας. Είμαι η πρόεδρός του, η Άρτεμις Χατζή. Είστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας τιμούν με την παρουσία τους στις Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Η κυρία Νίκη Αναστασίου μας τιμά σήμερα εδώ στη Ραφίνα, τώρα και λίγο στη δική μας οικογένεια. Η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η κυρία Αναστασίου. Γεια σας, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι εδώ. Είναι ένας από τους παλαιότερους ομίλους, όμιλος με μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν, που ελπίζω να επαναληφθούν και τώρα. Και είμαι πάρα πολύ περισσότερο χαρούμενη, γιατί εδώ είναι σημαντικά μέλη της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική ιστιοπλοεία. Ο κύριος Κυριακόπουλος είπε ότι η ιστιοπλοεία δεν είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε να είμαστε στις συμμετοχές. Βέβαια, είμαστε σε ρεκόρ μεταλλείων στην ανάπτυξη στον κόσμο, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, για να μπορέσει η ιστιοπλοεία και τα ναυτικά αθλήματα να προοδεύσουν, θα πρέπει η πολιτεία να τους δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται στους χώρους που κάνουν ιστιοπλοεία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ανέφερε κάποιος φίλος προηγουμένως, ο κύριος, δεν ξέρω αν είναι εδώ, πώς λέγεται ο κύριος που φτιάχνουν το πλοίο? Στεφάνου. Ο κύριος Στεφάνου, μάλιστα. Εδώ ο κύριος Στεφάνου ανέφερε τα προβλήματα που έχει με τα δάση, τη δασολογία κλπ. Εγώ θέλω να σας πω ότι οι 132 όμιλοι που είναι γεγραμμένοι στο Μητρό της Πολιτείας της Γουγουά αντιμετωπίζουν, εκτός από τρεις μεγάλους, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, με την ΕΤΑΒ, με τα τουριστικά ακίνητα, με τα λιμεναρχεία, με τα λιμενικά ταμεία και ό,τι μπορεί άλλο να φανταστεί το μυαλό σας. Διώκονται, δεσμεύονται λογαριασμοί των Προέδρων, γιατί τους βάζει πρόστιμα η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς η ιστιοπλοεία δεν γίνεται από ψηλά, από το βουνό, δεν γίνεται σε γήπεδα. Δεν μπορούμε να πετάμε τα σκάφη στη θάλασσα από ψηλά. Πρέπει να είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Γι' αυτό η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι πιστεύει ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για να λυθεί το θέμα αυτό και για να μην διώκονται οι όμιλοι από εκεί που είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Δηλαδή δίπλα στη θάλασσα. Λυπάμαι που μιλάω τώρα σε μια χαρούμενη μέρα γι' αυτό, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία να το πω, γιατί είστε όλοι εσείς εδώ, που σας εκτιμώ ιδιαιτέρως. Μάλιστα προηγουμένως έλεγα στον κύριο Κυριακόπουλο για την αποτελεσματικότητά του. Πρέπει να βοηθήσετε, κύριε Βορύδη, και εσείς. Γιατί η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Και εσείς είστε πάνω. Θα ήθελα η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να κάνει επίσημη συνάντηση μαζί σας για το θέμα αυτό. Και με την κυρία Ζαχαράκη και με όλους όσους εμπλέκονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Και όσοι είστε εδώ, να νιώθετε περήφανοι για εδώ. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς τους σεβόμαστε και τους αγαπάμε και είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι για την κρίνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.